πήρε ανάποδες τροφές για το καλό μου. Λοιπόν, για να φανεί αν είναι σε πούλημα πρέπει να δούμε την τελική προσφορά. Διότι μην ξεχνάμε ότι το 30% που θα δοθεί έχει μια αντικειμενική αξία με βάση τους συλλογισμούς στη ΔΕΗ. Από την άλλη όμως δεν έχουμε δει το τίμημα. Θα φανεί ότι εφόσον είναι συμφέρον, τότε θα δοθεί. Με στο τούνελ είμαστε. Στο τούνελ είμαστε και εγώ βλέπω τη ρίδα στην άκρη του τούνελ. Βλέπω και τη φραγκούλη, βλέπω τι απειρέ όλα. Τα ρολόγια τα πήρα, τα ταχυδίδια πήρα, το ομόλογα με ρήτρα εκεί, δεν έβγαλε τίποτα. Δεν σημαίνει ότι με τον πρώτο διαγωνισμό μπορεί να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δηλαδή, εάν έρθει κάποιο και σου πει μηδέν, την παίρνω έτσι. Ναι. Θα τη δώσει. Κάνε τη χέρτη, είσαι κανένα χέρτη. Χάνια μας όλα, ξέρετε το πετυχημένοι είμαστε μέσα στο πάντως και στην τρύπα του όζοντος είμαστε όλα, ποιος να χαρεί. Μα, κοινωνικό αγαθό είναι μόνο το νερό, τίποτα άλλο δεν υπάρχει κοινωνικό αγαθό. Η ενέργεια μπορεί να ζήσει και χωρίς ενέργεια. Όχι, δεν γίνεται. Μπορεί να πας σε ένα χωριό και να ζεις με τη λάμπα που ανάβαμε παλιά. Δεν χρειάζεται το ρεύμα να το έχεις πάντα. Εντάξει, αν θέλει να μας πάτε. Άρα λοιπόν το ρεύμα δεν είναι κοινωνικό αγαθό. Αν είναι αυτό το νέο σχέδιο. Μόνο το νερό είναι κοινωνικό αγαθό. Συγγνώμη, η ενέργεια κινεί όλο τον πλανήτη. Άλλο αυτό το πλανήτη. Πληρώνουμε. Και τώρα συζητάμε για γκαζόλα. Αν είναι το σχέδιο της Νέας Ελλάδας είναι να πάμε όλοι στις τάνες και να ζούμε οικονομικά. Το καταλαβαίνω, έχει μια λογική, αλλά εντάξει δεν νομίζω. Ένα λαϊκισμό. Τι λαϊκισμό κάνουμε. Είπα το εξής, ότι είναι εμπόρευμα η ενέργεια. Την πουλάνε οι ιδιώτες, την πουλάνε πλέον και άλλοι πουλοί, άρα δεν την έχει μονοπόλη το κράτος. Με τώρα που το εξήγησες, το έχω κατανοήσει, έχω μια μετριοπάθεια από αυτό. Later. Later.